Ο ΑΟΤ φιλοξενεί τον Αλμυρό, είναι το πρώτο ηρακλειώτικο ντέρμπι της σεζόν στην τρίτη εθνική και μάλιστα για τον ΑΟΤ είναι το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του σε επίπεδο τρίτης εθνικής. Πέμπτο λεπτό ο Σένκα, ένα φάουλ γκολ, 1-0 για τον ΑΟΤ, ιδανικό ξεκίνημα με την εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Λεωνάρντο Σένκα, πολύ νωρίς προβάδισμα για τον Τιμπάκη. 7ο λεπτό το φάουλ του Φραγκουλάκη, μπάλα θα περάσει, ο Μάγκα στην κεφαλιά, out. Εδώ θα περάσει ο Βακράκος, πολύ ωραία, θα σουτάρει Χανιωτάκης με υπερένταση σε κόρνερ, έχει επιθετική ορμή ο ΑΟΤ. 40ο λεπτό ο Γκελοσάνη, ωραία στον Βακράκο, εκείνος θα πλασάρει και να τον γκολ, το δεύτερο για τον ΑΟΤ με σκόρερ τον Βακράκο απέναντι από τον Χανιωτάκη, δεν αστόχησε, 2-0 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο και πανηγυρισμοί στον Τιμπάκη. Δεύτερο ημίχρονο, ωραία ο Γκελοσάνη στον Βακράκο με τα πόδια ο Χανιωτάκης, σπουδαία επέμβαση. 72ο λεπτό θα σταθεί όρθιος ο Πιατζακόμι και πάσα στον Αγαπάκη σε ετοιμότητα. Ο Δημαράκης θα μπλοκάρει. Οι παίκτες του Αλμυρού προσπαθούν να απομακρύνουν. Αριστινίδης θα σουτάρει με το δεξί, τρομερό γκολ. Τρίτο γκολ για τον ΑΟΤ με τον Γεράσιμο Αριστινίδη. Δεν μπορούσε εκεί να αντιδράσει ο Χανιωτάκης και 3-0. Ένα παιχνίδι που εξελίσσεται σε θρίαμβο για την ομάδα του Μιχάλη Κουτεντάκη, 3-0 ο ΑΟΤ. Εδώ έχουμε μία ψημαχία ανάμεσα στον Πιερτζακόμι και τον Αριστινίδη. Πάει να δημιουργηθεί ένταση στο Τιμπάκι. Ο διαιτητής Χειροστρίγκας καλεί τους δύο ποδοσφαιριστές. Έχει επέλθει η ηρεμία από μία κίτρινη κάρτα. Τελευταία φάση για τον Αλμυρό. Ένα φάουλ με τον Πιερτζακόμι, μπάλα στο δοκάρι.